άνθρωπος ξέρει που είναι η πηγή της αγάπης και έχει σχέση με την πηγή που είναι ο Χριστός, τότε να είσαι σίγουρη ότι θα έχει και αγάπη, θα έχει και χαρά, θα έχει και ομόνια, θα τα έχει όλα. Να έχει οργανική σχέση όμως με τον Χριστό, με την πηγή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να κάνει πνευματική ζωή, να μετανοεί όταν κάνει λάθη, να εξομολογείται όταν πέφτει σε θανάσιμα αμαρτήματα, να νηστεύει που είναι πολύ σημαντικό, να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται όπως είπαμε και να κοινωνεί συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού με τις ευλογίες του πνευματικού του. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι, αν θέλουν, μπορούν να έχουν συχνή Θεία Κοινωνία εφόσον θέλουν να προσαρμόσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και ρωτώντας το πνευματικό τους: «Πάτερ μου, εγώ θέλω να κοινωνώ κάθε φορά που πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Πες μου τι να κάνω». Όπως όταν είμαστε άρρωστοι και μας δίνουν τα φάρμακα, πες μου γιατρέ μου πώς θα τα παίρνουν τα φάρμακα. Έτσι και τώρα έχουμε ανάγκη από θεραπεία. Και το φάρμακο της θεραπείας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό είναι το πούμε το πνευματικό. Πάτε μου, πείτε μου, τι να κάνω για να μπορώ να κοινωνώ κάθε φορά που πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία. Αυτό. Και τότε, εφόσον είμαστε ενωμένοι με την πηγή της χαράς, της αγάπης, της μακροθυμίας, της πίστης, της εγκρατείας, θα έχουμε χαρά και μεταξύ μας. Και με το σύζυγο και με τα παιδιά μας και με το γειτονά μας και με τους εχθρούς μας. Διότι δεν υπάρχουν εχθροί για το χριστιανό. Υπάρχουν ευεργέτες. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Και ουσιαστικά πρέπει να είναι κοινή η προσπάθεια στο ζευγάρι για να είναι μονιασμένο. Δεν αρκεί ο ένας να παλεύει. Δεν είναι απόλυτο. Καλό είναι αυτό που λέτε. Να είναι κοινή. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει, γιατί είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες. Αυτό δεν εμποδίζει το ένα μέλος να είναι με την πηγή του Χριστού και μπορεί να γίνει και αιτία εξαιτίας, επειδή είναι ενωμένο το μέλος αυτό, να βοηθάει και το άλλο το μέλος που δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά το άλλο το μέλος που δεν έχει σχέση έχει πολύ πιθανόν ένα σκοτεινιασμένο νου. Οπότε τα πάθη είναι πιο ανεξέλεγκτα, να το πούμε. Γίνεται αιτία όμως το ένα μέλος που έχει σχέση με τον Χριστό, με την πηγή, να βοηθιέται και ο άλλος. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Επειδή οι δύο δεν είναι ξεχωριστοί, δύο ξεχωριστοί. Οι δύο έσονται σάρκα μία, λέει, είναι ένα. Και εξαιτίας του ενός μέλους που έχει σχέση με τον Χριστό, να ωφελείται και το άλλο. Πώς το λένε, εξαιτίας του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Αυτό γίνεται, ναι. Δόξα τω Θεώ.